Ναι, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια τουρνουά για τα παιδιά. Στις ηλικίες αυτές τα παιδάκια χρειάζονται παιχνίδια. Και θα είναι καλό αυτά να γίνονται και στη διάρκεια του χρόνου, ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά εμπειρίες αγωνιστικές για να μπορέσουν αργότερα να παίξουν στα αγωνιστικά τμήματα. Είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μέσα καλοκαιριού σε ένα γήπεδο, σε ένα νησί στην Τίνο έχουν μαζευτεί 4 ομάδες, γύρω στα 60 παιδιά και απολαμβάνουν το άθλημα που αγαπάμε όλοι, τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι το τουρνουά είναι ό,τι καλύτερο για τα μικρά παιδιά, γιατί αρχίζουν και πίνουν κάποιες εμπειρίες, κάποιους αγώνες. Είναι ένα στάδιο πριν το παιδικό και αρχίζουν και παίζουν. Ήδη εγώ έχω αρκετά μικρά παιδιά της Τετάρτης και της Πέμπτης Δημοτικού. Οι εμπειρίες ήταν πολύ χρήσιμες και είναι και ένας τρόπος να κρατήσεις και όλα τα παιδιά στο γήπεδο. Ελπίζω να γίνουν και άλλα τέτοια τουρνουά που θα φέρνουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Ο τουρνουάς και η γενική ομολογία είναι αρκετά χρήσιμο, έτσι. Διότι δίνει δυνατότητα στα παιδιά να μπορούν να παίξουν εκτός από την προπόνηση που κάνουν. Κατά τη στιγμή δεν υπάρχει ένα τουρνουά παμπέδων. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτεί ότι διοργανώνεται αρχή κάποια στιγμή να υπάρχει να διοργανώσει και ένα τουρνουά παμπέδων, έτσι εκτός από το παιδικό φύλλο και το αντρικό. Ο στόχος του Άρη αυτή τη στιγμή είναι ένας και μοναδικός, να μπορέσει να βγάζει παιδιά δικά του, τα οποία να τα στελεχώνουν την ομάδα του παιδικού, του εφηβικού και του αντρικού τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα επιδιώκουμε να έχουμε και τα αποτελέσματα, αλλά πρώτος στόχος του Άρη είναι αυτό που προανέφερα. Ο στόχος του τουρνουά νομίζω ότι είναι να παίξουν τα παιδιά, να ευχαριστηθούν το παιχνίδι και μέσα από αυτό να σταθεροποιηθούν κοντά στο μπάσκετ, να τα έχουν συνέχεια στο μπάσκετ, να εξελιχθούν σαν παίχτες. Αυτό νομίζω είναι το βασικότερο. Τώρα ο στόχος της δικής μου ομάδας δεν είναι κάτι διαφορετικός. Εγώ αυτό λέω και στα παιδάκια, να παίξουν, να το ευχαριστηθούν. Σιγά σιγά τους βάζεις και κάποια μικρά κίνητρα όσον αφορά την τεχνική, την ομαδική τακτική που βασικά ομαδική τακτική όταν λέμε να κρατήσουν όλη την μπάλα, να την πιάσουν όλοι στην επίθεση, να μην γίνονται ατομιστίες, δηλαδή απλά πραγματάκια. Πάνω στην τεχνική φτιάχνεις και το στόχο σου στην ομαδική τακτική. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι αν δεν υπήρχατε εσείς αυτό το τουρνουά να μην γινόταν. Δεν νομίζω, εντάξει, ο Νίκος ο Μαραγκός, ο γραμματέας μας, το πάλεψε ο καημένος. Ευτυχώς μας έβαλε κάποια και χρήματα και ο Δήμος στο τέλος, γιατί από ό,τι κατάλαβα με την περιφέρεια είχε γίνει μια παρεξήγηση και δεν ήρθαν τα λεφτά. Η ουσία είναι τώρα ότι έγινε και είναι προς χαρά των παιδιών, πιστεύω. Είναι το πιο σημαντικό σημείο για εμάς που ασχολούμαστε. Είναι μια αμοιβή να παίζουν τα παιδάκια μας σε ένα αγώνα, έστω και φιλικό. Και με τον Άρη Σύρου που παίξαμε, με τον Ερμούπολη, άλλες ημερομηνίες. Δώσαμε φιλικά, πήγαμε στην Άνδρο, παίξαμε φιλικά. Αυτό θέλουν τα παιδάκια, δεν θέλουν κάτι άλλο. Να παίξουν φιλικά παιχνίδια.